στο 7ο Δημοτικό Σχολείο και με τη συνδιοργάνωση των Συλλόγων Γονέων και Κοιτομόνων του 1ου, του 5ου και του 7ου Δημοτικού, παρουσιάζεται θέμα για την πρόληψη για τις γυναικολογικές παθήσεις. Μαζί μας είναι οι τρεις πρόεδροι των τριών Συλλόγων Γονέων και Κοιτομόνων. Η Μαρίνα Δεκούλου από το 7ο. Χαίρετε, ευχαριστούμε πολύ. Η Άντζη Πιτσάκη από το 5ο. Καλησπέρα. Και η Έρικο Ντογούρη από το 1ο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Σήμερα διοργανώσατε και οι τρεις σύλλογοι μαζί μία εκδήλωση πολύ σημαντική, η οποία αξίζει να συγκεντρώσει κόσμο, αξίζει να συγκεντρώσει την προσοχή. Ανάμεσα σε άλλα θέματα βέβαια, έτσι. Ναι, ήταν μια εκδήλωση, η οποία ήταν για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και τα γυναικολογικά θέματα. Ήρθαν δύο εκπληκτικοί γιατροί, ο κύριος Αγαμέμνος Δρακονταϊδής και ο κύριος Παναγιώτης Ασκαλάκης. Και μας ενημερώσαν τις μανούλες, τις δασκάλες μας, να μπορέσουμε να έχουμε την πρόληψη, γιατί η πρόληψη σώζει ζωές. Και αυτό το έχουμε δει από φίλους, από συγγενείς, που δυστυχώς όλοι έχουμε ζήσει μια τέτοια εμπειρία. Πώς αποφασίσατε να συνδιοργανώσετε οι τρεις σύλλογοι μαζί? Θεωρούμε ότι όλα τα σχολεία θα πρέπει να είναι ενωμένα. Ένας είναι ο σκοπός μας, τα παιδιά. Δεν μας χωρίζει τίποτα. Οπότε όλοι πρέπει να το κάνουμε αυτό. Υπήρχαν δυσκολίες? Όχι, καμία. Καμία. Άψογα. Σκέφτεστε και στο μέλλον να το κάνετε ξανά? Ναι, αυτό ήταν μόνο η αρχή. Θα συνεχίσουμε. Έχουμε στις 27. Η επόμενη εκδήλωση είναι 27 Μαρτίου, που είναι μια ομιλία από ειδικούς του ΚΕΔΗ. Με θέμα το διάβασμα στο σπίτι, μύθοι και πραγματικότητες. Και θα συνεχίσουμε βέβαια και με άλλα πράγματα, αλλά πέρα από ομιλίες. Ξεκινάμε και μία συνεργασία τα σχολεία μεταξύ μας, ακόμη και σε εκδρομές. Να ενωθούμε, αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε είναι η ενοποίηση των σχολείων της Νέας Σμύρνης. Να ξεκινήσει λοιπόν η αρχή μιας συνεργασίας. Ξεκινάμε με την ομιλία αυτή σήμερα την ημερίδα για τον καρκίνο του μαστού. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις. Έχουμε στις 27 Μαρτίου, θα ενημερωθείτε από τα σχολεία σας, μια ημερίδα από το ΚΕΔΗ με θέμα το διάβασμα στο σπίτι, μύθοι και πραγματικότητες. Μαζί μας είναι οι δύο ομιλητές της εκδήλωσης, ο κύριος Αγαμέμνον Δρακοντοειδής και ο κύριος Παναγιώτης Δασκαλάκης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η ειδικότητά σας? Με ευτήρας γυναικολόγος. Εγώ είμαι χειρουργός μαστού. Να ρωτήσω καταρχήν για την αξία της πρόληψης. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορεί να βοηθήσει σε πάρα πολλές καταστάσεις και αυτό ήταν μια ευκαιρία σήμερα το να μπορέσουμε να ενημερώσουμε μανάδες και κοπέλες που ήταν εδώ πέρα όσον αφορά τα διάφορα γυναικολογικά θέματα, τη σωστή αντιμετώπιση και την πρόληψη στο γυναικολογικό ιατρείο για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, για τα σεξουαλικώς μεταδόμενα νοσήματα και οτιδήποτε επισέρχεται στο κομμάτι αυτό για να έχουμε μια καλύτερη υγεία της γυναίκας. Οι Ελληνίδες δίνουν σημασία στην πρόληψη? Παλιότερα ήταν μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν ευαισθητοποιηθεί και αυτό αποδεικνύεται από την καθημερινή δουλειά που έχουμε στο Δημόσιο Νοσοκομείο, όπου πραγματικά έρχονται με μεγάλη όρεξη και μπορώ να πω ότι είναι και πολύ πιστές αυτό που κάνουν και ό,τι τους υποδείξει ο ειδικός θα ακολουθούν με πάρα πολύ μεγάλη προσήλωση. Και νομίζω ότι τα πράγματα θα γίνουν και στο μέλλον ακόμα καλύτερα σε αυτό το θέμα και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε σε μεγάλο βαθμό τον καρκίνο του μαστού. Αυξημένος κίνδυνος υπάρχει σε γυναίκες 30-65 ετών και σημαντικότερος παράγοντας είναι ο HPV. Ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας αποτελείται συνήθως από 120 περίπου τύπους του HPV, από αυτούς όμως οι 20 περίπου θεωρούνται υψηλού κινδύνου και μπορούν να προκαλέσουν αυτές τις αλλοιώσεις. Και μόλις στο τέλος του 1960 ο Βερονέζη από το Μιλάνο, Ιταλός, με μεγάλες μελέτες που έκανε, έδειξε ότι μπορούν να γίνουν με λιγότερα αποτριαστικά μέσα και με την χρήση επίσης της ακτινοθεραπείας και της χημειοθεραπείας, αντιμετώπιση επιτυχής του καρκίνου του μαστού. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα τα τελικά τα πολύ τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Τώρα δεν σας κρύβω ότι η σύγχρονη τάση της χειρουργικής του καρκίνου του μαστού είναι όσο λιγότερο τόσο καλύτερα. Από το 7ο Δημοτικό και την εκδήλωση για την πρόληψη γυναικολογικών παθήσεων για το nstv.gr, Ερία Λαχρυσού.